Καταιγιστικό ρυθμό λαμβάνουν τις τελευταίες ώρες οι επιχειρήσεις των βελγικών αρχών με στόχο την εξουδετερώση εν υπνώση πυρήνων τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά και τον εντοπισμό συνεργών των δραστών των κτυπημάτων στις Βρυξέλλες. Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 13 έφοδοι σε διάφορα σημεία ανά τη βελγική επικράτεια, κατά τη διάρκεια των οποίων προσήχθησαν 9 άτομα για να αφαιθούν ελεύθερα αργότερα τα 5. Ανάλογη επιχείρηση κατά παραγγελία Ευρωπαϊκών Διοκτικών Αρχών έγινε και στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική 4 ύποπτοι. Στο Σαλέρνο της Ιταλίας συνελήφθη ο Αλγερινός Τζαμάλ Εντινέ Ουαλί, που θεωρείται ότι είναι ο πλαστογράφος των τζιχαντιστών οι οποίοι αιματοκύλησαν το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Το όνομά του είχε δοθεί από τις βελγικές αρχές που το εντόπισαν σε διαμέρισμα κοντά στις Βρυξέλλες και ο 40χρονος ενδέχεται να εκδοθεί άμεσα στο Βέλγιο.